Σήμερα υπάρχει και η στάση εργασίας και υπάρχει και η γενική συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αν δεν κάνω λάθος είναι 8 με 10 το πρωί και λέω αν δεν κάνω λάθος γιατί ήδη έχουμε καλέσει για να συνομιλήσουμε για λίγο για το θέμα αυτό τον κύριο Βασίλη Κούδα, ο οποίος είναι μέλος του Σωματείου των Εργαζομένων. Να πω και τα υπόλοιπα, κύριε Κούδα, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, διευθυντής και ψυχίατρος εκεί στην ψυχιατρική κλινική, έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι μια συνολική εικόνα για να έχουμε. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλή χρονιά σας και τους ακροατές σας. Επίσης. Προσπαθούμε να είμαστε καλά, κυρία Δουλγεράκη, με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, τα πράγματα είναι δύσκολα στον χώρο της υγείας και δεν αναφέρουμε μόνο στα δεδομένα, τα εκτενόμενα αυτά που άκουσα να αναφέρετε και να σχολιάζετε. Αναφέρομαι συνολικά, ξέρετε καλύτερα από μένα τη μεγαλύτερη εικόνα που υπάρχει στο νησί μας και που σίγουρα δεν προμηνεί ευχάριστα νέα για τον χώρο της υγείας. Μαζί το κουβεντιάζουμε, μαζί τα λέμε και μαζί ενημερώνουμε τον κόσμο. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει στάση εργασίας 8 με 10, 8 με 10 από το σωματείο μας σήμερα. Η λογική περισσότερο είναι να γίνει μια καλή γενική συνέλευση, στην οποία η λογική του σωματείου βέβαια δεν είναι μόνο, σίγουρα είναι βέβαια πρώτα μπορεί να καταδικάσει μια τρομοκρατική και προσβλητική συμπεριφορά εκ μέρους της διοίκησης απέναντι σε διάφορους συναδέλφους, οι οποίοι όπως και εμείς ξέρουμε, αλλά και νομίζω και η πλειοψηφία του κόσμου, είναι καθόλου άξιοι και καθόλου συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, και όχι μόνο στην πανδημία, αλλά εδώ και πολλά χρόνια προσφέρουν τις υγειονομικές υπηρεσίες στο λαό του Ηρακλείου. Βέβαια αυτό είναι το πρώτο, αλλά κυρίως είναι μέσα από αυτό να αναδείξουμε τα προβλήματα που πηγάζουν και τα οποία νομίζουμε ότι στην ουσία καλλιεργούν και συντηρούν και τα θέματα της τρομοκρατίας. Και τι εννοώ, για να είμαι πιο σαφής. Και μαζί είχαμε νομίζω σχολιάσει πριν από κάποιο ελάχιστο διάστημα το γεγονός της ψήφισης του νόμου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στο ΕΣΥ, που στην ουσία ανοίγει με κορυφαίο τρόπο την είσοδο των ιδιωτών στα νοσοκομεία. Για να επιτευχθεί αυτό, όλοι μας ξέρουμε ότι για να γίνουν τόσο μεγάλες και ριζικές αλλαγές απαιτούνται πολλά και δύσκολα μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης και των διοικήσεων που αυτές εκπροσωπούν όσο αφορά στην κυβέρνηση, και σίγουρα αυτά τα μέτρα θα συναντήσουν και την αντίσταση του κόσμου. Αυτή η αντίσταση τώρα και αυτά τα μέτρα βλέπουμε να υλοποιούνται καθημερινά και πολύ φοβάμαι, και μακάρι να βγω και ψεύτης, ότι αυτά είναι μόνο η αρχή. Αυτά που βλέπουμε, ή αυτά που βλέπουμε στο Ρέθυμνο, αυτά που βλέπουμε στις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης. Και προφανώς η δικιά μας η προσπάθεια είναι να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Η δικιά μας η προσπάθεια είναι να βάλουμε υποδομές ώστε να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μόνιμο προσωπικό, με όλες αυτές τις συνθήκες που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς υγειονομικές υπηρεσίες στο λαό μας. Άρα λοιπόν η σημερινή στάση εργασίας είναι και συνολικά για τα θέματα της υγείας, αλλά και μεμονωμένα για όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κύριε Κούδα. Ναι, και όπως σας είπα, νομίζω ότι και αυτά τα τελευταία τα πιο ας πούμε να πούμε λίγο πιο ακραία φαινόμενα είναι κομμάτι της συνολικότερης εικόνας. Εμείς δεν τα διαχωρίζουμε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα που χθες διαπιστώσαμε. Το Συμβούλιο της το ΑΣΕΠ μάλλον, έκρινε παράνομη μια πρόσφατη πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων, με αποτέλεσμα αυτοί οι συνάδελφοι να κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή ή να απολυθούν ή τέλος πάντων να έχουν προβλήματα στην ισοδοσία τους κτλ. Αυτό δεν είναι κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ενός προβλήματος που έχει να κάνει με την απαξίωση του συστήματος υγείας? Προφανώς και είναι. Δεν είναι πρόβλημα ότι με αυτές τις συμπεριφορές ένα σωρό νέοι συνάδελφοι βλέπουν το κλίμα που επικρατεί και φεύγουν, όχι μόνο όπως είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, δεν σταματάει το κλίμα του brain drain, αλλά καλλιεργείται και αυξάνεται. Και επειδή έχω και τη χαρά και την τιμή καθημερινά να μιλάω με τους τελειόφοιτους φοιτητές μας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ξέρετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό λέει, κύριε Κούδα, με αυτές τις συνθήκες σιγά μην κάτσουμε, να το πω απλά, μην κάτσουμε στην Ελλάδα. Θα σηκωθούμε και θα φύγουμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο
Τεράστια χασούρα, να το πω έτσι, για το ανθρώπινο δυναμικό, για ένα ανθρώπινο κεφάλαιο. Την ώρα που εσείς μιλάτε για ανθρώπινο δυναμικό, εγώ θυμάμαι εκείνη την άλλη τη φράση που άκουσα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στην υγεία και οι παρετήσεις, κυρίως οι παρετήσεις, είναι ήττα πραγματική για αυτό το σύστημα υγείας, για αυτό το Υπουργείο, για την κυβέρνηση. Γιατί έτσι το άκουσα στη χθεσινή ημέρα. Κοιτάξτε, να δείτε, οι παρετήσεις είναι ήττα πρώτα απ' όλα για το λαό μας, κυρία Δουλγεράκη. Αν το Υπουργείο είχε άλλη επιθυμία και άλλη πρόθεση, ας πω την αλήθεια, από το να μην υπάρχουν παρετήσεις, θα έκανε άλλα πράγματα. Εγώ, αν μου επιτρέψετε, θα είμαι επιφυλακτικός, και α, πείτε μου και κακό να το πω έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα ακριβώς θέλει το Υπουργείο. Στην ουσία θέλει το ξεχαρβάλωμα των νοσοκομείων μας, το ξεχαρβάλωμα του όποιου συστήματος υγείας, που είχε βέβαια πολλές αδυναμίες, πολλές παθογένειες που προφανώς έπρεπε να αντιμετωπιστούν, αλλά αυτές τις τελευταίες συνθήκες όχι μόνο δεν το επιτυχάνουν αυτό, αλλά όπως σας είπα επιδεινώνουν την κατάσταση. Αν θέλει το Υπουργείο να μην έχει παρετήσεις, πρέπει να πάρει άλλα μέτρα. Και όχι να λέει στους γιατρούς, αν θέλετε να βγάλετε και 5 ευρώ παραπάνω, ανοίξτε ιδιωτικά ιατρία ή κάντε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και ιδιωτικούς ομίλους. Το δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να παραμείνει ισχυρό, πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά δωρεάν για όλο τον κόσμο, να προσβάσιμο και να έχει το προσωπικό που θα πρέπει να έχει για να επιτελεί καλύτερα το έργο του, και αν θέλετε όχι μόνο αυτό το προσωπικό αλλά και παραπάνω, για να αναπτυχθεί κιόλας. Mm. Υπάρχουν τόσες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες προφανώς δεν είμαστε σε θέση να τις ακολουθήσουμε, όταν καθημερινά, να το πω πάλι απλά, φτύνουμε αίμα να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, που προφανώς δεν έρχεται στο Παγνί και στο Βενιζέλιο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία για να δει τι κάνουμε, έρχεται για να βρει την υγεία του. Και εμείς αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτές οι συνθήκες καθόλου δεν μας επιτρέπουν να το κάνουμε αυτό. Ακόμα και ο Ιατρικός Σύλλογος, κυρία Δουλγεράκη, που εντάξει, ξέρετε ότι η πλειοψηφούσα παράταξη, μεγάλη πλειοψηφία με 65% ανήκει στο κυβερνητικό χώρο, έχει πάρει μέτρα, έχει πάρει αποφάσεις που λένε ότι αυτά τα πράγματα προφανώς δεν μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Και ο Πανελλήνιος και ο Ιατρικός Σύλλογος εδώ στο Ηράκλειο. Αλλά κυρίως είναι κομμάτι, εγώ θα ξαναπώ, είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αφορά όλο τον λαό του Ηρακλείου, τον λαό της Κρήτης, όλο τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα πρέπει πραγματικά να αγωνιστεί σκληρά αν θέλει να διεκδικήσει ένα αξιοπρεπές σύστημα υγείας με μόνιμους γιατρούς, με μόνιμο προσωπικό που θα τον εξυπηρετεί και θα παραμείνει και θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε πολύ ψηλό επίπεδο, γιατί ακόμα τουλάχιστον φαίνεται και από τις υπόλοιπες χώρες που όσο μπορούμε γνωρίζουμε, έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ή τουλάχιστον είχαμε, προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Και πέραν όλων αυτών που αναφέρετε, έχουμε εκείνα τα πολλά και τα τραγικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα, γιατί έβλεπα και τις δικές σας τις αναφορές τις προηγούμενες ημέρες ότι λίγο πολύ ξεμένεται και στην ψυχιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, κύριε Κούδα, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια? Κοιτάξτε, αυτό μάλλον ήταν μια λάθος διατύπωση, δεν ξέρω τώρα η δικιά μου ή του αδέλφου σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα στα νοσοκομεία, να είμαστε ειλικρινείς. Το πρόβλημα έγινε πάρα πολύ στο φαρμακείο και στις γειτονιές και στην κοινότητα. Εκεί είναι οι ελλείψεις που πραγματικά ανησυχούν τους ασθενείς μας και εμάς. Στα νοσοκομεία ακόμα ευτυχώς έτσι μεγάλες ελλείψεις φοβερές δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον στο όσο ξέρω εγώ. Υπάρχουν όμως στην κοινότητα με όλους τους χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι έχουμε καταφέρει με πολύ κόπο και δικό τους και δικό μας να σταθεροποιηθούν και οι οποίοι προφανώς κινδυνεύουν και ανησυχούν ότι θα υπάρξει υποτροπή εφόσον δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους. Ειδικά στη δικιά μας την ειδικότητα, πολλές φορές ένας πετυχημένος φαρμακευτικός συνδυασμός είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο να υποκατασταθεί από κάτι άλλο. Με αποτέλεσμα, αν υπάρξει τέτοιου είδους πρόβλημα λόγω αδυναμίας του ασθενή να έχει πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα, όντως να κινδυνεύει με υποτροπή. Και αν θέλετε τη γνώμη, και αυτό το κομμάτι είναι κομματάκι από το πάζλ που περιγράφουμε προηγουμένως. Δηλαδή η υγεία, το φάρμακο, όλες αυτές οι
που για μένα είναι και για εσάς φαντάζομαι και είναι κοινωνικά αγαθά που θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο, αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα που γίνεται όλο ένα και ακριβότερο και που προφανώς όταν θα αντιμετωπίσει σαν εμπόρευμα κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό. Μάλιστα. Έχουμε δεχθεί και φαντάζομαι, λέει όλος ο κόσμος, ωραία, δεν έχω τα χρήματα, δεν μπορώ να έχω πρόσβαση σε ένα, ας το πω έτσι, ακριβό ρούχο, σε ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά για μένα, φαντάζομαι και για την πλειοψηφία, είναι αδιανόητο λόγω οικονομικών προβλημάτων κάποιος να έχει πρόβλημα στην πρόσβαση στο φάρμακο, στο γιατρό του, σε μια πολύ αξιοπρεπή υγειονομική υπηρεσία. Δεν έχω να πω κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, κύριε Κούδα. Καλημέρα.